Έχετε δύο ερωτήσεις θέλουμε να σας κάνουμε. Η πρώτη είναι πώς ηλικιωμένοι είναι μέσα και αν υπάρχουν μέσα εργαζόμενοι που μπορούν να τους φροντίσουν. Και επειδή έχει τύχει όλοι μας να έχουμε πάει σε κάποιο γυροκομείο, ξέρουμε ότι κάποιοι μπορεί να είναι ανάπηροι, να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν. Έχετε εικόνα? Είναι περίπου 70. Έχω μια εικόνα από χθες περίπου στους 70 ηλικιωμένους και γύρω στους 20 εργαζόμενους. Άρα αυτή είναι η εικόνα που είχα από χθες. Που έχουν οι οποίοι και θα παραμείνουν μέσα. Ναι. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Όχι, δεν θα μπει κανένας μέσα. Όχι να μπει μέσα. Εσείς μιλήσατε με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάτσει απ' έξω γιατί πήγαν στη δουλειά τους? Τι είναι, δηλαδή είναι, δεν έχουν μυαλό, πάνε να κολλήσουν? Μίλησα μόνο με έναν από τους. Ακριβώς. Αν μου επιτρέπεις, Μπάγια, επειδή τους ρώτησα εγώ και το είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεσή μας, κλήθηκαν από την εργοδοσία. Τους είπε χθες η εργοδοσία, αύριο στις δουλειές σας. Αυτή ήταν αυτό το οποίο μας είπαν. Μάλιστα. Και μάλιστα συνέβη και το εξής, και να σας δώσω το λόγο πάλι στο Δήμαρχο. Πριν από 10-15 λεπτά, βγήκαν κάποιοι εργαζόμενοι πιθανότατα στον πρώτο όροφο, στο μπαλκόνι, και άρχισαν να φωνάζουν, να ζητούν από τις αστυνομικές δυνάμεις να αποχωρήσουμε οι κάμερες που βρισκόμαστε εδώ, γιατί δήθεν καταστρατηγούμε με τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων. Πάμε στο Δήμαρχο, λοιπόν. Μάλιστα, Δήμαρχε. Και φυσικά, επαναλαμβάνω, δεν θα μπει κανένας μέσα, ούτε θα βγει κανένας. Είναι οι εντολές ρητές και αυτές θα τις ακολουθήσουμε κατά γράμμα. Ξέρετε, και εμείς λίγο νωρίτερα που μας έδωσε το ρεπορτάζ ο Δημήτρης Λάπας, αναρωτηθήκαμε γιατί πήγαν οι άνθρωποι στη δουλειά τους. Εδώ μας το βγάλαμε το συμπέρασμα. Τους πήρε ο εργοδότης τηλέφωνο και τους είπε: καραντίνα, ξεκαραντίνα, θα έρθει στη δουλειά σας. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς, κύριε Δήμαρχε. Καλή δουλειά, κύριε Τσίρκα. Γεια σου, Δημήτρη. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Μπράβο, να σας λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε την πλήρη εικόνα από όλα τα σημεία του ρεπορτάζ. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί, θα συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Τον καλημερίζουμε. Κύριε Μηταράκη, καλημέρα. Έχουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα γιατί πήγαμε στο γυροκομείο. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο στη συνέντευξή μας με τον Υπουργό. We'll be right back.